Καλησπέρα. Είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τον Σφαιρόη, τον νέο ατμοποιητή του PAPS. Μιλάμε για έναν ατμοποιητή ο οποίος είναι ολοκληρωτικά από ατσάλι 303. Ακόμα και το σπήρωμά του είναι ατσάλινο. Είναι μια εξέλιξη του Α2 Classic, αλλά στο άτμισμα καμία σχέση. Εσωτερικά περιέχει μια καμπάνα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι ζεστός ο ατμός. Η τροφοδοσία του αέρα γίνεται από τη βάση και εσωτερικά περνάει ακριβώς κάτω από την αντίσταση. Αλλά επειδή έχει πολλές λεπτομέρειες, θα πάμε να σας δείξω τι περιέχει μέσα ο ατμοποιητής. Αυτά τα τρία κομμάτια του Σφαιρόιντ, δηλαδή άμα τον λύσετε αυτά τα τρία κομμάτια θα βρείτε. Και τώρα θα σας δείξω πώς τοποθετούμε το σέρα, που είναι το υλικό που τροφοδοτεί τα φυτίλια με υγρό. Παίρνουμε το κομμάτι που έχει την καμπάνα και τελείγουμε το σέρα γύρω του. Το σέρα πρέπει να είναι 6 πόντους επί 2 για να είναι ακριβώς όσο χρειάζεται. Το σημαντικό είναι, όταν τη λήξουμε, η καμπάνα να μην έχει σέρα από πάνω της. Τοποθετούμε το σώμα. Τα κομμάτια του σέρα που πετάνε απ' έξω τα σπρώχνουμε με οτιδήποτε βρούμε μπροστά μας. Και βιδώνουμε το καπάκι. Ο τομέας τροφοδοσίας του υγρού είναι έτοιμος. Τώρα μας μένει να σας δείξω πώς σετάρεται αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας το δείξω αλλιώς. Ευτυχώς που το iPhone μαζί μου, έκανα τη βουτιά μου, τουλάχιστον να σας δείξω εδώ πώς σετάρεται αυτός ο ατμοποιητής. Πάντα απαλά πάνω στην αντίσταση. Ποτέ δεν σφίγγουμε την αντίσταση με το σύρμα. Μην κόψεις. Κάνω πάντα dry burning για να μην μυρίζει φυτιλίλα. Βέβαια το έχω κάψει στο φυτίλι, αλλά πάντα τα καίμε όταν πλέξουμε την αντίσταση. Και αμέσως μετά βάζουμε υγρό. Και συνεχίζουμε το dry burning με υγρό. Μέχρι να στεγνώσει τα φτύλια. Πολύ ωραία. Κόβουμε τα φτύλια. Και από εδώ λιγάκι. Τόσο εύκολα, σετάρουμε ακόμα και στην παραλία. Αφού σας έδειξα πώς τοποθετούμε το σέρα, πώς πλέκουμε τη φυτουλοαντίσταση και πώς την τοποθετούμε σωστά μέσα, ήρθε η ώρα να τα τμήσουμε σε συνδυασμό
Με το αδερφάκι του, το πίκολο. Πολύ ωραίος συνδυασμός, πολύ όμορφος και όχι μόνο για άντρες και για γυναίκες. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε προβάρι, θα το βάλω και στο προβάρι για να δείτε πως παίζει και πάνω στο προβάρι. 1,6 αντίσταση. 1,7 αντίσταση. 1,8. Έχει ζεσταθεί η αντίσταση, γι' αυτό ανέβηκε. Στα 3,9 βολτ. Αξιόλογο προϊόν. Ανταγωνίζεται άνετα άλλους ατμοποιητές της αγοράς, ελληνικής κατασκευής ατσάλινο, πολύ χτύπημα και πολύ γεύση. Δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι άλλο από έναν ατμοποιητή. Αυτά από μένα, συγχαρητήρια στον Γιώργο πάνω απ' όλα και καλά ατμίσματα.